Η προσοχή του Ερντογάν πάντως αύριο είναι σίγουρο πως θα είναι στραμμένη στο Παρίσι. Εκεί ξεκινάει η διάσκεψη της Λιβύης, όπου θα βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αλλά όχι ο ίδιος. Η επαναφορά της σταθερότητας στη Λιβύη είναι το διακύβευμα της κρίσιμης διεθνούς διάσκεψης σε επίπεδο αρχηγών κρατών που διοργανώνει αύριο στο Παρίσι ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, επιδιώκοντας να βάλει τέλος στις παρεμβάσεις χωρών όπως η Τουρκία, που εκμεταλλεύονται τις εμφύλιες συγκρούσεις των προηγούμενων ετών στη Λιβύη για να εξυπηρετήσουν δικά του σχέδια. Στο επίκεντρο της διάσκεψης θα βρεθούν η πλήρης εφαρμογή της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός της 23ης Οκτωβρίου 2020, η εφαρμογή του εμπάργου όπλων των Ηνωμένων Εθνών και θα εξεταστούν ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Λιβύης, εντάσσοντάς τα στο περιφερειακό περιβάλλον της χώρας. Οι στόχοι της διάσκεψης, έτσι όπως διατυπώνονται από την Γαλλία, είναι εμφανές ότι έρχονται να ξυλώσουν τα σχέδια του Ταγί Περντογάν τόσο στη Λιβύη όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Η διάσκεψη του Παρισιού θα έχει ως στόχο να προχωρήσει προς την αποχώρηση όλων των ξένων δυνάμεων και στρατιωτών. Σιγά σιγά συσπυρώνεται όλο το δυτικό μέτωπο και οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι και εντείνουν την πίεση τους στην Τουρκία προκειμένου να εξομαλυνθεί εκεί η κατάσταση. Στη διάσκεψη στο Παρίσι έχουν κληθεί τα κράτη και οι διεθνείς οργανισμοί που συμμετείχαν και στη διάσκεψη του Βερολίνου, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, η Ρωσία, η Κίνα και η Αίγυπτος. Παρόντες θα είναι επίσης οι νότιοι γείτονες της Λιβύης, Τσάντ, Νίγηρας και Σουδάν, ενώ για πρώτη φορά κλήθηκαν Ελλάδα και Κύπρος, καθώς και η Ιορδανία, Ισπανία, Ολλανδία, Μάλτα και Κατάρ. Αποτυπώνει τη σημασία που δίνουν στη χώρα μας την αναγνώριση του ρόλου της ως παράγοντα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, οι εταίροι μας, οι σύμμαχοί μας, η διεθνής κοινότητα στο σύνολό της. Η θέση της Ελλάδας. Απόν θα είναι ο Ταγί Περντογάν που ενοχλήθηκε από την πρόσκληση Μακρόν σε Ελλάδα και Κύπρο. Και η Τουρκία θα εκπροσωπηθεί σε χαμηλότερο επίπεδο από τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Σεντάτον Αλ. Η συμφωνία για την περιοχή θαλάσσιας δικαιοδοσίας με τη Λιβύη είναι ένα σημαντικό βήμα. Στη διάσκεψη θα συμπροεδρεύουν Εμμανουέλ Μακρόν, Άγγελα Μέρκελ, Μάριο Ντράγκη και Αντώνιο Γκουτέρες. Ενώ στο Προεδρείο είναι προγραμματισμένο να βρεθεί και ο επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Μοχάμεντ Μπένφι. Στόχος όλων, να μπορέσει ο λαός της Λιβύης να επιλέξει ελεύθερα νέα κυβέρνηση στις εκλογές της 24ης Δεκεμβρίου. Και πάμε στο Παρίσι, όπου βρίσκεται ήδη ο Γιάννης Καντέλης, απεσταλμένος στο Sky, να μας πεις ποιες είναι οι προσδοκίες για αύριο και πώς θα τοποθετηθεί η ελληνική πλευρά, βέβαια, Γιάννη. Τρία ζητήματα θέτει η ελληνική πλευρά Ασίας σε αυτή την διάσκεψη. Το πρώτο είναι να γίνουν κανονικά οι εκλογές στις 24 Δεκεμβρίου. Το δεύτερο, να τηρηθεί η συμφωνία Κεχηρίας που είχε υπογραφεί τον Οκτώβριο του 2020. Αλλά πολύ σημαντικό για την Ελλάδα είναι να αποχωρήσουν τα ξένα στρατεύματα που βρίσκονται στην Λιβύη. Μεταξύ αυτών, βέβαια, και τα τουρκικά, καθώς έμπειροι διπλωμάτες παρατηρούν ότι η διεξαγωγή εκλογών στις 24 Δεκεμβρίου με ξένα στρατεύματα στο έδαφος της χώρας της Βορείου Αφρικής και διτουρκικά θέτουν πολλά ερωτήματα ακόμη και για το αποτέλεσμα των εκλογών. Πάντα η ελληνική πλευρά προφανώς έχει στραμμένο το βλέμμα της προς το τουρκικό τουρκολιβικό μνημόνιο, ενώ πολύ σημαντικό θεωρείται ότι παρέμεινε στην θέση της η Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, η οποία έχει καλές σχέσεις με την Αθήνα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.